Μπήκανε και τα φωτάκια. Από ό,τι βλέπετε, ψιλοφαίνεται λίγο ότι έχει κάτι από πίσω. Αλλά οκ, okay, πιστεύω αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή τώρα φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα έχει και καλά music sensor, που σημαίνει ανάλογα πόσα πηγαίνουν τα μπάσα, πιστεύω και αυτά, θα αλλάζουν και τα χρώματα. Θα δούμε όμως, αυτό τώρα είναι έτσι ένα μικρό τεστ για να δούμε πώς φαίνεται. Σε λίγο θα μπει, δηλαδή βασικά πιο μετά, θα μπει και η σκεπή. Τώρα το έχω έτσι απλά εδώ πέρα. Είχα δύο πιθανότητες, θα μπορούσα να το κάνω μια φορά με βίδες, αλλά είχε ένα στρόγγυλο αυτοκόλλητο και το έβαλα έτσι. Από χώρο είναι εντάξει, δηλαδή πιο μετά θα μπορέσω να κλείσω και την πόρτα. Εδώ πέρα να φανταστείτε θα είναι η πόρτα, αυτή εδώ πέρα. Και μπαίνει ίσα ίσα, δηλαδή και σε περίπτωση που ξεφύγει κάποια μέρα από την κόλλα, δεν θα πέσει κάτω. Και άμα πέσει, το πολύ πολύ να το βιδώσω πιο μετά. Αλλά απλώς τώρα η σκεπή πρέπει να μείνει έξω, διότι πρέπει πιο μετά να δουλέψω επάνω στα ηχεία. Αλλά είμαι προς το παρόν ευχαριστημένος με αυτό εδώ. Έχει πολύ φάση και πιστεύω άμα μπει και η οροφή θα φαίνεται ακόμα πιο καλύτερο. Και τη νύχτα βέβαια. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι προσπάθησα να κοιτάξω λίγο τα κουμπιά τώρα και διαπίστωσα ότι αυτά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μικρά για να μπουν στα πλήκτρα. Τι κατσαβίδια, τι πέντσες, είναι πάρα πολύ μικρά, άρα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να τα βάλω στα πλήκτρα. Τώρα η επόμενη ιδέα είναι το εξής. Από το X Arcade που έχω ακόμα, σκέφτομαι να πάρω τα καλώδια και να τα βάλω ένα επί ένα στο πληκτρολόγιο από το Arcade. Άλλη επιλογή προς το παρόν εγώ δεν βλέπω. Εκτός άμα κάτσω τώρα να παραγγείλω πάλι τα κομμάτια. Απλώς τώρα με προβληματίζει πώς θα βγάλω τα καλώδια από εδώ, διότι αυτό εδώ θα είναι πρόβλημα και ίσως να πρέπει να κοπούν αυτά, δεν ξέρω. Που δεν θα ήταν τόσο καλό, διότι από εδώ πέρα συνδέεται και το USB. Εκτός άμα μπορέσω να το βγάλω από εδώ, από την τρύπα. Πρέπει να κοιτάξω. Μαλακία, τι να κάνουμε, αυτό είναι το πρόβλημα με τα κουμπιά τώρα που σου πάρουν. Τα πλήκτρα μπήκανε. Τα πήρα ένα επί ένα από το X-Arcade. Μπήκε εδώ πέρα μπροστά, τώρα δεν θέλω να το πιάσω, είναι αυτό το plexiglass πως λέγεται. Έχω βάλει τώρα την οθόνη, μόνο για τεστ θα είναι αυτό προς το παρόν. Τώρα το τέτοιο είναι να δούμε άμα δουλέψουν τα πλήκτρα. Έχω εδώ έτοιμο τώρα το καλώδιο, το οποίο θα μπει τώρα μέσα και άμα δεν κάνει κάτι, μάγκες, τζάπα η δουλειά. Και με πήρε πάρα πολύ μέχρι να γίνει, δηλαδή ήμουνα κανένα 2 ώρες μόνο με τα τέτοια απασχολημένος, να τα βγάλω από το X-Arcade και να τα βάλω εδώ πέρα. Η ώρα της αλήθειας. Oh my god, ακούστηκε κάτι. Δεν περιμένω τώρα να το αναγνωρίσει, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε και όμως... Player 1, όχι, coin, πάντως δουλεύει. Θα το ξεκινήσω λίγο με το πληκτρολόγιο. Οκ, τι σημαίνει τώρα αυτό, αφού γράφει available.
Κάτι έγινε τώρα. Α, οκ, ξαναμπήκαμε. Πρέπει να ρυθμιστούν λοιπόν coin 1. Πραγματικά. Εντάξει, θέλει ρύθμιση το player 1. Πρέπει να είναι κάπου αλλού το κουμπί. Ωραία, τώρα ξεκίνησε player 2, τι έγινε. Θα δούμε μισό, το ψάχνουμε τώρα. Νομίζω player 2 ξεκίνησε. Ωραία, τέλος πάντων. Μάλλον πρέπει να τα ρυθμίσουμε αυτά. Ένα-ένα, ξέρεις. Τώρα left, right. Πάντως το αναγνωρίζει, αυτό είναι το καλό. Βάλουμε τα buttons. Ένα, δύο. Α, συγγνώμη, αυτό ήταν το 4. Τώρα το αναγνωρίζω πολλές φορές, πρέπει να το σβήσω. Να το πάρει. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Τώρα πρέπει να βρούμε play one start. Οκ. Πάμε να δούμε τώρα. Α. Τι έγινε. Τι γίνεται, κάπως αυτό ξεκινάει. Με αυτό ξεκινάει, αλλά με αυτό δεν ξεκινάει. Για να δούμε τώρα. Ναι, παίζει πραγματικά. Ναι, αυτό ήταν όλο το καλό, επειδή ήταν το X Arcade και το πήρα 1x1 στα πλήκτρα. Το αναγνωρίζει κατευθείαν. Μπορώ και παίζω ρε εσύ, χωρίς να πιθάνω. Τι γίνεται. Α, εντάξει, τώρα λίγο ακόμα θέλω για να ψηφίσω. Και είμαστε εντάξει. Ου, έφυγε ένα βάρος. Θα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Ευτυχώς, γιατί δεν θα είχα καμία όρεξη τώρα να χρειαστεί να κάνω και τίποτα άλλο. Εντάξει, το μόνο κακό είναι τώρα ότι ξεφορτώθηκα το X Arcade. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω άλλο. Είχαμε και ένα θεματάκι εδώ με το artwork. Από ό,τι βλέπετε, πού να φανταστώ εγώ τώρα ότι έπρεπε να, αυτό το αυτοκόλλητο να πάει τέρμα κάτω. Δεν το ήξερα εγώ αυτό, γαμώτο. Και φαντάστηκα από την άλλη μεριά, άμα το κατέβαζα κι άλλο, μπορεί να είχα εδώ πέρα θέμα, το κίτρινο να ήταν πολύ πιο κάτω. Δεν ξέρω τώρα, διότι δεν είναι και μικρό το κομμάτι που θα έπρεπε να ακολουθεί ακόμα. Έγινε βλακεία, δεν πειράζει. Χαίρομαι πάντως. Τα πλήκτρα δουλεύουν. Τώρα τη σκέφτηκα. Λέω κάπως να τα φέρω έτσι, ώστε το arcade να είναι δίπλα από το PC, συν το κανονικό μου το computer, και σε περίπτωση που θέλω να παίζω arcade να το συνδέω κατευθείαν, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να έχω ένα δεύτερο PC, καταλάβατε πιστεύω τι εννοώ, και να το έχω πάντα δίπλα, δηλαδή σε περίπτωση που θέλω να παίξω MAME και τέτοια, να αλλάζω, να βάζω μόνο την οθόνη, δηλαδή αυτή εδώ πέρα θα είναι, να τη βάζω δίπλα δηλαδή και να παίζω MAME στο arcade, κάπως έτσι θα τα φέρω, ώστε να μην χρειαστεί να πάρω mini PC και τα σχετικά. Θα δούμε, έχουμε ακόμα λίγη δουλειά, πρέπει τώρα να ακολουθούν τα πλάγια. Μετά να μπει το πλαστικό εδώ πέρα. Μετά πάλι κάνω, σπάζω κεφαλιά πώς θα κάνω το monitor. Άμα κρατήσω δηλαδή το πλαστικό γύρω γύρω με Samsung και έτσι, άμα το βγάλω εντελώς. Μετά πρέπει
να μπει ένα ξύλο από πίσω, να ακολουθεί η οθόνη εδώ στο plexiglass. Και μετά πάλι πόσα φαίνεται από μέσα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το φωτισμό, πόσα παίζει και τα σχετικά, αλλά αυτό θα είναι σε ένα άλλο βίντεο. Εδώ ήθελα τώρα να σας δείξω λίγο το φωτισμό, πώς πηγαίνει. Δεν το έχουμε καλύψει αυτό ακόμα. Αλλά τα βρήκα πάνω κάτω τι γίνεται, αλλά για ποιο λόγο τώρα δεν του κάνει αυτό P1 start. Να το βρήκα. So. Τώρα είναι σωστό. Βλέπετε τώρα τα φωτάκια παίζουν ανάλογα πάνω στη μουσική και στα μπάσα θα έλεγα. Αλλά πολύ καλή μαγιά. Από το μόνο δηλαδή να είναι άσπρα. Έχει πολύ φάση. Και πιστεύω σε νύχτα θα φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Για να δούμε, το έχουμε ένα hit χωρίς βελάκι. Χλωμό το κόβω. Α, εντάξει.